Της γυναίκας που κατηγορείται για την επίθεση με το βιτριόλι στην Ιωάννα θα δώσει την απάντηση στις αρχές από πού και πότε προμηθεύτηκε το καυστικό υγρό. Το Σταρ και η Τασούλα Παπανικολάου σας αποκαλύπτουν τι ισχυρίστηκε η αδερφή της προφυλακισμένης στις αρχές. Το λάπτοπ της 35χρονης βρίσκεται ήδη στα εργαστήρια της αστυνομίας. Αναλύονται αρχεία, mail, φωτογραφίες, σημειώσεις. Το κενό στην υπόθεση είναι ένα. Πού βρήκε το βιτριόλι η κατηγορουμένη, πότε το αγόρασε και πώς έφτασε στα χέρια της. Οι αστυνομικοί δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο για την προμήθεια του καυστικού υγρού να είχε και συνεργό, που εν αγνία του για την επίθεση βοήθησε την κατηγορουμένη να το βρει. 38 μέρες μετά, η δράστης δεν έχει δώσει την παραμικρή εξήγηση για το λόγο της επίθεσης με το βιτριόλι. Μια στάση που ενοχλεί, όπως θα ακούσατε, αφάνταστα την Ιωάννα. Να αντιδιαστήλουμε την σιωπή που τηρούν οι δύο βασικές πρωταγωνίστριες του δράματος αυτού, όπου η μεν σιωπή της δράστηδος είναι υποβολημιαία και μόνο στα πλαίσια υπερασπιστικού ισχυρισμού, ενώ η σιωπή της, του θύματος είναι γεμάτη πόνο, περιμένοντας εν αγωνίως να ακούσει την όποια εξήγηση θα δώσει η κατηγορουμένη. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κανείς από τον περίγυρο της 35χρονης δεν γνώριζε την ύπαρξη του 40χρονου επιχειρηματία. Ούτε καν η αδερφή της. Έμενα με την αδερφή μου πριν από 8 με 9 χρόνια. Το 2013 έφυγα και συγκατοίκησα με τον σύζυγό μου. Όλο τον καιρό που συγκατοικούσα με την αδερφή μου, με σύστησε μόνο σε έναν άντρα με τον οποίο, όπως μου ανέφερε, είχε δεσμό για 2 χρόνια. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Επίσης, είναι ο μοναδικός άντρας που έφερε σπίτι μας. Από όταν σταματήσαμε να συγκατοικούμε μέχρι και σήμερα, ποτέ δεν είχε αναφέρει αν έχει σχέση ή δεσμό με κάποιον άντρα. Πάντα μου έλεγε ότι στη δουλειά της αλλά και στην προσωπική της ζωή είναι όλα καλά. Η Ιωάννα την επόμενη εβδομάδα θα χειρουργηθεί εκ νέου για 5η φορά. Αυτή τη φορά στα χέρια, καθώς και εκεί οι βλάβες από το βιτριόλι είναι μεγάλες.